Δεν πρόκειται να μετακινηθεί το πρωτοδικείο Ξάνθης. Η συνάντηση που είχε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα είχε θετικό πρόσημο προς το αίτημα των φορέων της περιοχής για τη μη μετακίνηση του πρωτοδικείου. Μετά τη μεγάλη αναστάτωση που δημιουργήθηκε στο δικηγορικό κόσμο της Ξάνθης και στο Δικηγορικό Σύλλογο λόγω του πορίσματος της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία πρότεινε να συγχωνευτεί το πρωτοδικείο μας, το πρωτοδικείο Ξάνθης με το πρωτοδικείο Ροδόπης, έχουμε πλέον τα καλά νέα. Είχαμε συνάντηση με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα, καθώς και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος μας διαβεβαίωσε στην αρχή προφορικά ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά το πρωτοδικείο Ξάνθης, και κατόπιν μας έχει έρθει και επισήμως το νέο πόρισμα, στο οποίο προβλέπεται επισήμως πλέον ότι το πρωτοδικείο Ξάνθης θα παραμείνει ως έχει. Όσον αφορά τις αλλαγές που φέρνει ο νέος δικαστικός χάρτης ως προς τη λειτουργία των ειρηνοδικείων, η πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης προβλέπει τη συγχώνευση των ειρηνοδικείων και στην Ξάνθη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή, διότι άλλες περιοχές πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω των προτάσεων αυτών για την συγχώνευση αρκετών πρωτοδικείων που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Ο νέος δικαστικός χάρτης, εκτός όλων των άλλων, προβλέπει και την συγχώνευση των ειρηνοδικείων της χώρας, δηλαδή την κατάργηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία σε μερικές περιπτώσεις θα αναβαθμιστούν σε πρωτοδικεία. Στη δική μας περίπτωση, στο ειρηνοδικείο Ξάνθης, θα συγχωνευτεί με το πρωτοδικείο και δεν θα γίνει κάποια άλλη αλλαγή ούτε όσον αφορά τους υπαλλήλους, ούτε τους δικαστές, τους ειρηνοδίκες δηλαδή, που υπηρετούν στην πόλη μας.